αποφάσισα να μιλήσω ποδοσφαιρικά που μου έδωσε ο κύριος Κουντούκης. Βλέπω και τον κύριο πρόεδρο του παρακαταθλητικού, τον κύριο Βαθαλίδη, που είχαμε πρόεδρο μερική πρόεδρο, που είχαμε τέλεια συνεργασία. Ο Δήμος Φιλής είναι έτοιμος. Και η κυρία Αναφιλότητα, ο Δήμος Φιλής είναι έτοιμος. Και το ξέρω και η κυρία Γιωβάνη, είναι έτοιμος κύριο Κουντούκη να καταθέσουμε τις προτάσεις μας. Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές και ευχαριστώ για την διάθεση συνεργασίας που έχετε για την ενεργειακή αυτοτέλεια του Δήμου. Έχουμε την ενεργειακή κοινότητα, η ενεργειακή κοινότητα θα έρθουν, θα είμαι σύντομος, περιεκτικός. Είναι ο Δήμος και τα νομικά του πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ήδη κατασκευάζουμε τα πρώτα φωτοβολταϊκά πάρκα στη χωματερή της Φιλής. Δεν είναι πλέον σχέδια επί χάρτου, δεν είναι ουτοπίες όπως μας λέγανε κάποτε, δεν είναι μια τρέλα που μου είχαν χαρακτηρίσει κάποιοι άλλοι. Κατασκευάζονται, είναι σε βίντεο, τα βλέπετε η πρώτη φάση, είναι τα φωτοβολταϊκά στη χωματερή του Δήμου Φιλής. Και όχι μόνο τα κατασκευάζουμε και προχωράμε, έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα τονιστρήσεις, έχουν ενταχθεί στους ιδίους πόρους του Δήμου και έχουμε λάβει και τους όρους σύνδεση από το ΔΔΕ, τους οποίους και τους έχουμε πληρώσει. Δηλαδή, περιμένουμε τώρα τη ΔΕΗ να έρθει να κάνει τη σύνδεση και να δώσουμε σε πρώτη φάση, πρώτο Θεός, σε 1.930 οικογένειες δωρεάν ρεύμα, σε ευάλωτους καταναλωτές, έτσι να αποκλείσουμε την ενεργειακή φτώχεια στην περιοχή μας και όλο το ρεύμα που θέλει ο Δήμος Φιλής για τα φω, δηλαδή τον οδοφορισμό και για τα κτίρια του, να είναι εντελώς δωρεάν. Και μένει και ένα υπόλοιπο το οποίο θα το δώσουμε σε δεύτερη φάση στους καταναλωτές. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί θέλουμε σαν στόχο όλοι οι δημότες του Δήμου Φιλής να έχουν δωρεάν ρεύμα. Ο Δήμος να έχει δωρεάν ρεύμα και όλοι οι δημότες, όχι μόνο οι ευάλωτοι καταναλωτές. Γι' αυτόν τον λόγο προτρέξαμε λίγο και έτσι καταφέραμε και πήραμε άδειες παραγωγής από τη ΡΑΕ 325 ΜΒ για φωτοβολταϊκά συστήματα. Και ετοιμάσαμε και τις περιβαλλοντικές μελέτες, οι οποίες έχουν καταδεθεί. Δηλαδή είναι θέμα χρόνου πλέον να είμαστε και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Τώρα στη χωματερή κατασκευάζουμε 10,6 ΜΒ. Από αυτά τα 10,6 ΜΒ, όπως σας είπα, θα έχουμε δωρεάν ρεύμα σε όλο το Δήμο και δωρεάν ρεύμα σε 1.900 δημότες, που ήδη ξεκινάμε τώρα τις διαδικασίες να κάνουμε την επιλογή για να είμαστε συνετοί και συνεπείς με τον νόμο. Δεν σταματάμε όμως εκεί. Μαζί με το ΚΑΠΕ, ετοιμάσαμε μελέτη για τη βιομάζα της Πάρνηθας. Η Πάρνηθα κατά 70% ανήκει στο Δήμο Φιλής και ουσιαστικά το 80% της ζωντανής Πάρνηθας, της βλάστησης, είναι στο Δήμο Φιλής. Μέχρι στιγμής, και ελπίζω και αργότερα, δεν μας έχουν αγγίξει πυρκαγιές. Αυτό σημαίνει ότι το δάσος θέλει διαχείριση, θέλει καθαρισμό, πρέπει να φύγουν τα ξερά δέντρα, τα ξερά κλαδιά, πρέπει να φύγουν τα δέντρα που έχουν χτυπηθεί από αρρώστιες και από έντομα, όπως και τα γέρικα δέντρα, και να γίνει ανανέωση του δάσους. Όλη αυτή τη φυτική ύλη την μαζεύουμε, έχουμε προγραμματίσει να τη μαζεύουμε στη Δημοτική Ενότητα Φιλής. Έχουμε υπογράψει με το Υπουργείο Ενέργειας Προγραμματική Σύμβαση, τον Υπουργό τον κ. Σκρέκα. Έχουμε τη μελέτη έτοιμη, την έχουμε καταθέσει στο ΙΜΕΠΕΡΑ. Εκτιμώ ότι ο ΣΟΝΟΠΟ θα εγκριθεί για να φτιάξουμε και εργοστάσιο αξιοποίησης δασικής βιομάζας στην περιοχή. Αυτό είναι ο σκοπό. Και να σώσουμε την Παρνήθα, να ανανεώσουμε το δάσος, να δώσουμε δουλειά σε πάνω από 300 συνδεμότες μας. Εποχιακή δουλειά, αλλά και μόνιμη δουλειά, οι οποίοι πέρα από την εργασία θα προστατεύουν το δάσος και θα το φυλάνε. Είναι μια κυκλική οικονομία. Και θα έχουμε δωρεάν ρεύμα επιπλέον για τους δημότες, αλλά και ζεστό νερό με τηλεθέρμανση σε δύο ορεινές κοινότητες που έχουμε: τη Χασιά, που είναι γνωστή στις ταβέρνες, για τις ταβέρνες από όλους σας, και το Πανόραμα των Ανολιωσίων, που είναι μια ορεινή γορεινή περιοχή. Άρα, με την υδρολογική, με την ηλεκτρική αυτοτέλεια, βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο, το οποίο το έχουμε προχωρήσει. Οπότε, κύριε Κουντούκη, σύντομα θα σας έρθω με τις μελέτες και εκτιμώ και την αγάπη που έπαιρνε στο Δήμο μας, θα έχουμε τις χρηματοδοτήσεις. Προχωρήσαμε την υδρολογική αυτοτέλεια. Η υδρολογική αυτοτέλεια του Δήμου, εμείς όπως είπαμε, στις υπόλοιπες της Πάρνηθας. Το πρώτο πρόγραμμα που ήταν οι δύο πόλεις του Δήμου, χτυπήσαμε 11 γεωτρήσεις, λέω χτυπήσαμε στη λέξη των γεωτρησάδων, να χρησιμοποιήσω την ομιλία τους. Πετύχανε 8 γεωτρήσεις σε 380 μέτρα βάθος, οι οποίες βγάζουν από 100 κυβικά μέτρα νερό την ώρα. Δεν θα κάνουμε πλήρη άντληση, θα φτάσουμε στα 60 κυβικά μέτρα νερό την ώρα, τις έχουμε φτιάξει γεωτρήσεις, είμαστε έτοιμοι. Μετρήσαμε το νερό, δεν θέλει καν διήλυση, είναι καθαρό νερό της Πάρνηθας. Ετοιμάζουμε και οργανώνουμε με το Αντώνη Στρίτσης με τρία μεγάλα έργα να εξυγχρονίζουμε το δίκτυό μας για τις διαρροές και ηλεκτρονικά και ηλεκτρονική διαχείριση του δικτύου. Και ταυτόχρονα καταθέσαμε στο ΕΜΕΠΕΡΑ την πρόταση για να συνεχίσουμε τις γεωτρήσεις και αλλαγή του δικτύου, ώστε όλος ο Δήμος να έχει δωρεάν νερό.
δωρεάν νερό και για την άδευση, αλλά και για τους δημότες. Θέλουμε να καλύψουμε και υδρολογικά να έχουμε το Δήμο αυτόνομο. Ήδη ξεκινάμε επιπλέον με πρόγραμμα που εγκρίθηκε την Παρασκευή προχτές πριν τις εκλογές. Δεν ήταν προεκλογικό, ήταν όμως ένα θέμα το οποίο το είχαμε τρέξει πάρα πολύ με τους συνεργάτες μου. Εγκρίθηκαν επιπλέον δύο έργα το Δήμο μας. Ένα να μαζέψουμε όλα τα νερά της Πάρνηθας από δύο πηγές, Βούρα και Ρουμάνη, ώστε η ενότητα της Χασίας να είναι υδρολογικά αυτόνομη. Δηλαδή, ουσιαστικά, αν βελτιώνουμε ένα έργο του 1950, το εξυγχρονίζουμε και βάζουμε την ηλεκτρονική διαχείριση, να μην έχουμε απώλειες νερού και να έχει το νερό του στην περιοχή μας. Και ταυτόχρονα, όπως σας είπα, συνεχίζουμε καινούργιες γεωτρήσεις. Μέσα από τις γεωτρήσεις αυτές και με τη διαφορά υψομέτρου που έχει, εκτιμώ φυσικός που είναι οι σπουδές μου, μπορούμε να κερδίσουμε και λίγη ηλεκτρική ενέργεια, όχι πολύ, αλλά πιλωτικά με το υδροηλεκτρικό φαινόμενο, λόγω της διαφοράς υψομέτρου από τις πηγές προς την Λεξαμένη. Εμείς θέλουμε να έχουμε ένα αυτόνομο Δήμο, να έχουμε μεγάλη μείωση του διοξιδίου του άνθρακα. Με το πρόγραμμα τώρα τα 10 ΜΒ, τα οποία βασίλειο τα είδατε και εσείς, κατασκευάζουν την κατασκευή, κερδίζουμε 7.230 τόνους διοξιδίου του άνθρακα το χρόνο. Αυτό αποτιμάται σε εθνικούς φόρους 720.000 ευρώ από το χρηματιστήριο των ρήπων, με τη συνθήκη του Κιώτο. Με τα 325 ΜΒ που φιλοδοξούμε να κατασκευάσουμε, αμέσως κερδίζουμε 234.000 τόνους διοξιδίου του άνθρακα. Αποτίμηση σημερινή 23.400.000 ευρώ. Μόνο από τη μείωση του διοξιδίου του άνθρακα. Συν όλοι οι δημότες δωρεάν ρεύμα, ο Δήμος δωρεάν ρεύμα, άρα γλιτώνουμε 1.700.000 ευρώ το χρόνο από το ρεύμα που πληρώνει ο Δήμος στη ΔΕΗ και απομένουν 400 εκατομμύρια κιλοβατόρες διαθέσιμες στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας με σκοπό να έχει ο Δήμος πάρα πολλά έσοδα. Δηλαδή, κοιτάμε και τα έσοδα του Δήμου, κοιτάμε τη κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον και πιο πολύ απ' όλα κοιτάμε τους ενεργειακά ευάλωτους καταναλωτές, γιατί είναι άσχημο πράγμα ένα σπίτι να μένει χωρίς ρεύμα. Κλείνοντας, θέλω να σας πω και άλλα δύο θεματάκια που έχουμε κάνει. Ήμουν σύντομος. Προσπαθούμε να κάνουμε γεωθερμία. Τώρα ετοιμάζουμε τις μελέτες σε όλα τα δημοτικά κτίρια. Ετοιμάζουμε τις μελέτες, έχουμε κάνει σε δύο. Έχουμε καλά αποτελέσματα. Προχωράμε και στα υπόλοιπα κτίρια. Και εκτιμούμε ότι πρώτο Θεός, μετά από 2 με 3 χρόνια, αυτός ο Δήμος θα είναι πρότυπος στην Ευρώπη. Ξέρετε, ως μαθητής ακόμα, και εγώ και οι συμμαθητές μου, είχαμε υποστεί bullying που μέναμε στην περιοχή αυτή. Μας είχαν συνδυάσει με τα απορρίμματα, με τα σκουπίδια. Ήταν μια παραξηγημένη περιοχή. Τώρα νιώθω περήφανος που οι μαθητές των λυκείων μας είναι περήφανοι που είναι δημότες του Δήμου Φιλής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή. Κύριε Κουρτούκη, άμεσα θα σας κουράσω λιγάκι και βλέπω με χαρά θα αποδεχτεί την χώρα. Αντέχει. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ευχαριστώ τις κυρίες που